Διονύση Κολιάς από την Green Building. Σήμερα θα μιλήσουμε για την αυτόνομη εγκατάσταση φυσικού αερίου, πώς μπορεί να γίνει, τι πλεονεκτήματα έχουμε και τι μπορεί να μας δώσει σε ποιότητα μέσα στο σπίτι μας. Λοιπόν, πώς ξεκινάει πρώτα απ' όλα η εγκατάσταση του φυσικού αερίου? Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να γίνει μελέτη. Αφού πρώτα γίνει μελέτη και εγκριθεί, θα έρθει και θα γίνει η εγκατάσταση του μετρητή, τον οποίο βλέπουμε εδώ. Ο μετρητής αυτός μπαίνει έξω από το σπίτι και ουσιαστικά είναι ο σύνδεσμος με την παροχή φυσικού αερίου από, από το κεντρικό δίκτυο. Από εκεί και μετά φεύγει ο σωλήνας αυτός εδώ, ο οποίος πηγαίνει πάνω για να βρει τον ατομικό λέβητα του φυσικού αερίου που έχουμε βάλει. Είδαμε το εξωτερικό δίκτυο σωληνώσεων του φυσικού αερίου, το οποίο καταλήγει σε αυτόν εδώ ακριβώς το λέβητα. Ο λέβητας αυτός θα ζεστάνει το ζεστό νερό, το οποίο είναι για τη θέρμανση του σπιτιού, αλλά θα ζεστάνει και ζεστό νερό για τη χρήση, που μπορεί να είναι για την κουζίνα ή για το μπάνιο. Ο ατομικός λέβητας φυσικού αερίου μπορεί να δώσει έως και 30-35% εξοικονόμηση ενέργειας σε σχέση με ένα παλιό λέβητα πετρελαίου. Το σύστημα αυτό δίνει αυτονομία. Αυτονομία σε τι? Πρώτα απ' όλα στη χρήση. Δεν χρειάζεται να υπάρχουν κοινόχρηστα. Δεν υπάρχουν κοινόχρηστα. Είναι μόνο ο λέβητας, έρχεται ο λογαριασμός, ο μηνιαίος και γνωρίζει ο πελάτης το τι έχει να πληρώσει κάθε μήνα. Δεν υπάρχουν κοινόχρηστα, δεν υπάρχουν πάγια και δεν υπάρχουν συντηρήσεις κοινόχρηστες οι οποίες έχουν να γίνουν για κάποιο σύστημα θέρμανσης πετρελαίου ή φυσικού αερίου. Απαιτείται όμως να γίνεται συντήρηση κάθε χρόνο στο σύστημα αυτό, έτσι ώστε να ελέγχεται η απόδοση του λέβητα και να διατηρείται στο καλύτερο η κατάσταση του μηχανήματος. Δεν υπάρχει το θέμα της παραλαβής πετρελαίου. Δεν υπάρχει το άγχος να παραλάβουμε πετρέλαιο, πόσο πήραμε, πόσο πληρώσαμε και τι πρέπει να προβλέψουμε για τους επόμενους μήνες. Το φυσικό αέριο είναι πάντα εδώ, μπορεί να το ανάψει όποτε θέλει ο χρήστης και να έχει ζεστό νερό για τη θέρμανση, αλλά και ζεστό νερό για τη χρήση, για το πλύσιμο, όπως είπαμε, που χρειάζεται στο σπίτι. Αυτό είναι ένα τεράστιο αβαντάζ του ατομικού λέβητα φυσικού αερίου. Σημαντικό πλεονέκτημα του ατομικού λέβητα φυσικού αερίου είναι ότι βρίσκεται τοποθετημένος πολύ κοντά στη χρήση, δηλαδή είναι τοποθετημένο συνήθως στο μπαλκόνι του σπιτιού και αμέσως οι σωλήνες της θέρμανσης μπαίνουν κατευθείαν μέσα στο διαμέρισμα. Τι γλιτώνουμε έτσι? Δεν έχουμε απώλειες στο περιβάλλον να βγαίνουν σωλήνες από λεβητοστάσιο, να περνάνε μέσα από χώρους και να ζεσταίνουν ουσιαστικά τι? Άλλους χώρους εκτός από το διαμέρισμα. Άρα άλλο ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα που μας δίνει αυτός εδώ ο λέβητας, ο ατομικός λέβητας του φυσικού αερίου. Μπορείτε να δείτε και άλλα βίντεο που ακολουθούν για τη θέρμανση του σπιτιού, για να μάθετε, να γνωρίζετε τι μπορείτε να κάνετε για το δικό σας σπίτι, τη δικιά σας ιδιοκτησία.